Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πουλίτσας Άγιος Σπυρίδων, σας καλωσορίζω στην ετήσια καλοκαιρινή γιορτή μας με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Έχουμε τη χαρά να σας υποδεχόμαστε απόψε σε αυτό το καταπληκτικό χώρο, στο καινούριο θεατράκι μας εδώ στο Δαφνώνα. Ένα στολίδι μοναδικό για το χωριό μας την Πουλίτσα και για ολόκληρο το Δήμο μας. Το προσπάθησαν και δούλεψαν πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Σε αυτό που σήμερα όλοι θαυμάζουμε και καμαρώνουμε. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω εκ μέρους του Συλλόγου τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητος, κύριο Άγγελο Μαστοράκο. Τον αντιδήμαρχο, κύριο Λάμπη Τανισκίδη. Την αντιδήμαρχο, κυρία Μαρία Καλλήρη. Και φυσικά, το δήμαρχό μας, κύριο Ανίβα Παπακυριάκου. Μέσω του οποίου ευχαριστώ όλους αυτούς που οραματίστηκαν, πάλεψαν, στήριξαν και πραγματοποίησαν την ανακατασκευή σε πιο σύγχρονη μορφή του θεάτρου μας. Ευχαριστώ πολύ και καλώ τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητος, τον κύριο Μαστοράκο, να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω και να τιμήσω τον πρώην πρόεδρο Νικόλαο Γαλαχάνη, ο οποίος μαζί με τον Παναγιώτη Καλλήρη, δασάρχη, το 1982 έστησαν ένα χώρο εδώ πέρα, ο οποίος ένα θεατράκι μικρό και ένα πάρκο μικρό, και είχανε μια μεγάλη εύνοια, την οποία ήρθαμε εμείς τώρα να την υλοποιήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αντιδημάρχους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο που δούλεψαν οι γυναίκες πάρα πολύ εδώ για να στήσουν αυτή τη γιορτή που εσείς σήμερα θα απολαύσετε. Και πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που ό,τι και αν ζήτησαν εδώ οι χωριανοί και η τοπική κοινότητα ανταποκρίθηκε πλήρως και έπονται και άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσετε και να είστε όλοι ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, σας καλώ να εγκαινιάσετε και επισήμως το χώρο αυτό. Παρακαλώ. Να το εγκαινιάσω όχι παίζοντας, υποθέτω, δεν είμαι καλός. Καλησπέρα σε όλους. Περίπου 5 χρόνια πριν, όταν υπήρχε μια πολύ όμορφη γιορτή, πλάι, στον πλαϊνό χώρο, είχαμε κάνει μια επίσκεψη με την πρόεδρο, αντιδημάρχους τότε, δημοτικούς συμβούλους, στον χώρο τον εδώ. Υπήρχε μια διαμόρφωση η οποία δυστυχώς ήταν κατεστραμμένη, υπήρχε ένα άλσος το οποίο ήταν σε μια πολύ κακή κατάσταση. Από τότε όμως είχε ριζώσει η ιδέα ότι σε αυτό το χώρο μπορούμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είχε καταγραφεί, είχε μπει στους στόχους. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι άμα σας δείξω στο κομπιούτερ μου πόσους στόχους υπάρχουν για όλα τα τοπικά διαμερίσματα και για όλο το Δήμο μας, ίσως να εκπλαγείτε με τον αριθμό. Η εποχή όμως είναι τέτοια και οι οικονομικές συνθήκες και της χώρας και του Δήμου μας τέτοιες, οι οποίες, βάσει των οποίων πολλοί στόχοι, πολλές ιδέες, πολλά οράματα τσακίζονται, καταστρέφονται και δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια 4 ετών, καταφέραμε να είμαστε σε θέση σαν Δήμος να υλοποιήσουμε τμήμα, μέρος των οραμάτων αυτών που είχαμε. Ένα από αυτά τα οράματα ήταν αυτό που βλέπετε σήμερα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μαζευτούν τα χρήματα, για να γίνουν μελέτες και να γίνει κάτι τόσο όμορφο όσο αυτό που βλέπετε σήμερα. Όπως επίσης μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίζεται ο χώρος να ομορφαίνει και πιστεύω ότι σιγά σιγά του χρόνου θα είναι ακόμα πιο όμορφο. Εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω να αγαπήσετε αυτό το χώρο, να τον προσέξετε και να τον αναδείξετε σε κοιτίδα, σε λίκνο πολιτισμού. Με την αγάπη σας να τον αγκαλιάσετε και να φανεί μέσα από εδώ όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει και μέρα με τη μέρα να βελτιώνεται και να αναδεικνύεται. Τέλος, θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια ακόμα.
Το ένα είναι το εξής. Είναι λίγο χιουμοριστικό αυτό. Ακούτε ότι πολλές φορές, ό,τι και να γίνεται, καμιά φορά υπάρχει μια γκρίνια γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε το άλλο. Για το θέατρο αυτό έχουν φτάσει στα αυτιά μου και στενοχωρήθηκα πολύ, να πω την αλήθεια. Κάποιοι άνθρωποι είπαν ότι τόσα προβλήματα έχουν στο Δήμο, αυτό τους έλειπε το θέατρο. Εγώ έχω να απαντήσω ότι αυτό έλειπε. Και ένα Δήμο σαν το δικό μας, είναι κρίμα να μην έχει 3 και 4 τέτοια θέατρα, τέτοιους πολιτικούς χώρους. Γιατί τούτη εδώ η πατρίδα που ζούμε, η Ελλάδα, αναδείχθηκε εδώ και 4.000 χρόνια μέσα από τον πολιτισμό και το πνεύμα της. Και αν οι εποχές είναι δύσκολες και αν η οικονομική κρίση είναι τέτοια σε μέγεθος μεγάλο, δεν νομίζω να έχει κανένας δικαίωμα να καταστρέφει τις ιδέες και τα οράματα αυτού του τόπου. Η Ελλάδα μέσα από τον πολιτισμό της και μέσα από την ευρύτητα του πνεύματος θα προχωρήσει και θα βγει από αυτήν την κρίση και θα βγει σίγουρα. Και τέλος, να ζητήσω συγγνώμη γιατί οι κυρίες και κύριοι μάλλον θα λερωθούν σήμερα. Υπάρχει σκόνη εκεί που καθόμαστε. Αυτό όμως υπάρχει γιατί νομίζω. Α, σφουγγαρίσανε, με προλάβανε. Γιατί εγώ νόμιζα ότι είχαν απαγορεύσει τα συνεργεία να σφουγγαρίσουμε, μου φαίνεται. Οπότε το πήρατε πάνω σας. Έτσι. Όλα καλά λοιπόν, ας απολαύσουμε ένα θέαμα το οποίο νομίζω θα είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Και πάλι επαναλαμβάνω, αγαπήστε τον τόπο και κάνετε τον ίδιο πολιτισμό. Να είστε καλά όλοι. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό πρωινό στο όμορφο αιγιοπελαγίτικο νησάκι επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια ο πολυταξιδεμένος καπετάνιος Μανολιός. Με μεγάλη νοσταλγία επισκέφθηκε το καφενεδάκι του χωριού του, το παλιό του στέκι, για να δροσιστεί με μια μπύρα και να μάθει τα νέα των συγχωριανών του από την καφετζού, η οποία γνώριζε τα πάντα για τους πάντες. Καλά, μου είναι ο τίμος. Ναι, μου είναι χαρή. Μπράβο, μπράβο. Ε, τον έχεις καιρό. Καιρό, ποιο. Και λεμπούρι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
Είχε κολλήσει το στόμα μου, ε! Κάτσε εκεί! Τραφήνεις το ποτήρι! Να σε περιποιηθώ, καημένα! Πρέπει να σε περιποιηθώ, σου! Τι περιποίηση να φύγω! Να μην σου πίνω λίγο το ποτήρι! Απαράδεκτος! Απαράδεκτος! Και θέλετε τη ξένηση να νησί! Αμαρτία μου! Ναι, Γιώργο! Περίεργα τα σου περιπέζει! Τι να σου πω! Μεγαλοπιάνετε! Γύρισα από ταξίδι και πάω το τάγκερα, δεν υπολογίζει τίποτα. Άφησε και την πύρα πλήρωτε ο παλιοτσιμπούρα. Άντε γεια μας! Ελενάκη, Θαλασσάκη, Κάτος του Αγιώργη και Ρουβαλιά. Έτσι αλλιώς θα τα ακούω, θέλετε εσείς, δεν είναι πειράζει. Θα βάλω όλα από το YouTube. Φυγαίνετε και στο χωριό δεν φαίνεται.
Στα νηφιάτικα τραγούδια, ο αποχαιρετισμός της νύφης από τους γονείς της εξισώνεται τις πιο πολλές φορές με το θάνατο. Στα νηφιάτικα, στα οποία κυριαρχεί εξ ολοκλήρου η γυναίκα, η ώρα του αποχωρισμού της κόρης από τη μάνα ήταν ίσως η πιο δύσκολη στιγμή, κυρίως όταν η νύφη θα έφευγε μετά το γάμο να ζήσει σε ξένα μέρη. Κάποια μεταβάσει κι η μάνα το παιδάκι της κλαίει που θα το χάσει. Μα από χαρά με γρίνιασε και από χαρά της κλαίει. Κάθε γονιού να αξιώνει ο Θεός με ποια που να παντρεύει. Είναι ικανή να βάλουν σίγουρο. Πού βάλαν πήρα, πέντε περιμένει. Χριστέ βγαίνεις στο γάμο σου. Τα αραγωνιάσματά σου, τα χιόνια αλεύρια να γεννούν και τα πουλιά γουβάλια, η θάλασσα γλυκό κρασί και τα καράβια κούπες, τα κύματα γρυβάλογα να έρθουν οι συμπεθές. Πατέρα, έχετε γεια, αδελφάκια μου. Και εσείς ο αδελφοπούλε μου, θα φύγω, θα ξενιτευτώ. Θα πάω μακριά στα ξένα. Κόρη μου, το στεφάνι σας, για μάτια να γεμίσει και να σας τρέχουν τα καλά σαν το νερό στη βρύση. Αφήνω γι' αυτό να χαλάνε, τι γι' αυτό είναι κόρη. Αφήνω και τη μάνα μου, τι έγινε από τα μάτια. Τώρα να πίνει το ταχύ, τώρα το μεσημέρι. Τότε είναι το κορμαγελιόν και τις γιορτινές ημέρες. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα αποχωρίζεται μάνα τη Διχατέρα. Ανοίξαν οι 7 ουρανοί, τα 12 βαγγέλια και πήραν το παιδάκι μου από τα δυο μου χέρια. Μη σε έφτεις Διχατέρα και πιο δεν θα γελάσω, Σαββάτο πιο δεν θα λουστώ, μήτε γιορτή θα αλλάξω. Λένε απαρηγόρητα και τα δουλειά στα βάση, λέει και την κοριά, τι θέλατε κάτι. Επήραμε την Πέρσικα την πενταπλουμισμένη και αφήσαμε την γειτονιά σαν πόλη κουρσεμένη, σαν εκκλησιά λειτουργητη, σαν ερατιά κομμένη. Νηφιάτικος, πλατανιώτικο, νερό, βάγια, στρώσε. Σαν νιώθεις, πότε θα πας στη Σαββό.
κι όμορφα στολισμένη από τα νύχια στην κόρφη είναι ζωγραφισμένη.
θρησκευτικό Νεφέλη από Άνω Δημηνιό, με τους χορούς Καλλινίτικος, Δεντρίτσι, Μπαρντούσκα, Ζωναράδικος, Κουλουριαστός, Συρτός, Συγκαθιστός, Ναυτιλάτος. Οι φορεσές που φοράνε οι γυναίκες του χορευτικού είναι γνήσια αντίγραφα της φορεσιάς φυλακτού Εύρου και είναι εξ αρχής γραμμένες και κεντυμένες από τις γυναίκες του Συλλόγου Νεφέλη. Απολαύστε τις παρακαλώ. Δεν ρούχα
στην αυλή μου τζαμπή, Παρίσι στο μπαχτσέ μου, η Παρίσι στο μπαχτσέ μου, τζαμπ το ποδίζω μαύρο δάκρυ. Κρίζαν του φαρμάκου σαν το δέντρο, του φαρμάκου σαν το δέντρο, τζαν και τη σαν τα φύλλα κάτω. Κάτω τζαν με σκύψα να τα μαζέψω, και σκύψα να τα μαζέψω, τζαν βρίσκω ένα δαχτυλίδι. Τι λίδι τζαν όνομα ηχή γραμμένο, όνομα ηχή γραμμένο, τζαν το όνομα του λένε μη τάξω. Thank you.
πουλιά. Με γελάσανε τα πουλιά της άνοιξης τα ειδόνια. Με γελάσανε τα πουλιά της άνοιξης τα ειδόνια. Στο
Ερμηνιού με τους χορούς από τη Θράκη. Δασκάλα στην ΕΦΕΛ είναι η Τσιπά Ελένη και ο πρόεδρος Αθανασούλη Έλενα. Χειροκροτήστε τους ευχαριστούς. Σύλλογος Αγίων Θεοδόρων. Το χορευτικό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδόρων του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων Περαχώρας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000. Οι μαθητευόμενοι διδάσκονται παραδοσιακούς χορούς προσπαθώντας να πλησιάσουν όσο γίνεται περισσότερο το τοπικό ύφος, το χρώμα και τη φυσιογνωμία, αλλά και να μοιηθούν σε αυτό που ονομάζουμε γνήσια ελληνική παράδοση. Αριθμεί περίπου 100 μέλη και συμμετέχει με επιτυχία σε χορευτικές βραδιές και φεστιβάλ συλλόγων, δήμων και άλλων φορέων. Σήμερα η χορή που θα σας παρουσιάσει είναι από την Πελοπόννησο. Τσακώνικος, Νάχα Νεράτζη, Νάριχνα, διπλός χορός ο Τάγκαλης, Τσάμικο και Καλαματιανό. Υπεύθυνος διδασκαλίας είναι ο Βασίλης Γεωργόπουλος. Χειροκροτήστε τους και καλωσορίστε. Καλώς ήρθατε και από εμάς. Συγγνώμη που παίρνω την πρωτοβουλία να μιλήσω, αλλά πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσουμε όλους σας που είσαστε εδώ. Είμαστε το μουσικό σχήμα Σμιγάδι. Η γη του Δημήτρης Μιχαλόπουλος, ο συντοπίτης σας εδώ πέρα του σχήματος. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι καταρχήν οι προσκεκλημένοι των Δήμων που χορεύουν εδώ να μην φύγουν, γιατί μετά θα βγάλουμε πρόγραμμα χορευτικό με σμυρναϊκό, ρεμπέτικα και παραδοσιακά. Να το γνωρίζετε ότι μετά ακολουθεί πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Thank you.
τους υπέροχους χορευτές των Αγίων Θεοδώρων. Πάλι σκυμμένο, τον συντρόφεψε η ουρανίτσα ως την αυλόπορτα, φέγγοντάς του με το λιχνάρι ανάμεσα στα ανθισμένα δέντρα. Βαστούσε το λιχνάρι ψηλά, σαν να ήθελε να κρύψει το πρόσωπό της μες στο σκοτάδι. Να μη στεναχωριέσαι, και στο πρώτο λιμάνι που θα βρω, θα σου κάνω γράμμα. Και πάλι εδώ είμαστε. Καληνύχτα. Ήθελε να του πει κατεβόδιο. Καλή αντάμωση. Χίλια λόγια ήθελε να του πει. Καληνύχτα. Στάθηκε και τον κοίταξε, ώσπου έστριψε το σοκάκι. Τα βαριά του υποδήματα χτυπούσαν απάνω στα καλτερίμια. Σε λίγο δεν άκουγε τίποτε, μα στεκόταν ακόμα φέγγοντας με το λιχνάρι στον έρημο δρόμο. Δεν είχε περάσει μια εβδομάδα που άλλαξαν δαχτυλίδια. Ακόμα δεν τον είχε καλογνωρίσει τον αραβωνιαστικό της, μα της φαινότανε πως τον γνώριζε χρόνια. Τώρα που τον έχανε, γύρισε στο σπίτι της. Το πέτρινο σπιτάκι τους ήταν πάνω στο γυαλό, σάλευε ολάκερο σαν να ταξίδευε κατά μεσής του πελάγου. Την περίμενε η μάνα της. Αυτά έχουν οι γυναίκες των θαλασσινών. Αλλά βλέπεις κι εσύ, όπως και εγώ θαλασσινών ήθελες, ουρανίτσα. Τι να κάνουμε, τέτοιο είναι το ριζικό μας. Όλες έχουμε αναστηθεί μες στη θάλασσα. Μη ανησυχείς, θα κάνω υπομονή, μάνα μου. Δεν πας να γύρισεις, με κορίτσι. Σαφή να κοιμηθείς κι αυτή την τρενονοτιά. Λες και να γκρεμιστεί το σπίτι. Αν σπίτι είναι αυτό ή καράβι. Τέτοιες φουρτούνες άραγε στο πέλαγο θα συναντάω καπετάνες μου. Καλοτάξτος θα είναι όμως, μόλις ο θα ταξιδεύει. Πάντα πρίμα, δόξα να έχει ο Θεός. Έλα κόρη μου, πάμε στην καμαρή σου να ξαποστάσεις. Κάμε προσευχή στην Παναγιά και στον Άι Νικόλα μας. Να προσέχουν το παλικάρι μας και όλα τα παλικάρια που ταξιδεύουν. Πάω μάνα μου, με την ευχή σου. Την ευχή μου κόρη μου, την ευχή μου να έχει και το παλικάρι μας που ταξιδεύει. Καλές θάλασσες, παιδί μου. Καλές θάλασσες. Συνεχίζουμε με χορούς από την Ικαρία, Καρσιλαμά, Συντεθέρα, Συρτό και Ικαριώτικος. Smash!
καλησπέρα στο Παξέτσι. Σου παίξω πίνω.